Χαίρετε. Καλησπέρα. Των παντρεμένων οι απιστίες, η συνέχεια. Έχουμε πιάσει αυτό το θέμα με τις εξωσυζυγικές σχέσεις και μια φίλη, πολύ καλή μου φίλη, προσωπική, μου έχει στείλει μια άλλη οπτική που πραγματικά δεν τη γνώριζα. Το παραδέχομαι πως δεν τη γνώριζα, γι' αυτό και η έκπληκτη φάτσα στο εξώφυλλο του vlog. Μου γράφει: Θέκλα μου, είσαι καλά, σε απολαμβάνω στα vlogs, χαίρομαι που είσαι καλά, σε ακούω και είναι σαν να μιλάμε κάθε μέρα, έχει καιρό να βρεθούμε όντως. Λοιπόν, γράφει η φίλη: Είδα όλα τα βίντεο με τους παντρεμένους που έκανες. Παίζει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Μπράβο για τις συμβουλές που δίνεις, να κάνεις και ένα vlog για τις παντρεμένες. Είναι παντρεμένη αυτή η φίλη, ε. Της λέω, χαχά, για πες. Θα μου πει τώρα αυτή. Είχα μια εμπειρία πρόσφατα με κάποιον ο οποίος με φλέρταρε για 2 χρόνια. Και κάποια στιγμή ξεκίνησε να με χαιρετά. Κατάλαβα τι έπαιζε. Του λέω, Χριστιανέ μου, έχω σύζυγο, πολύ καλό και 2 παιδιά. Φαίνεσαι καλός άνθρωπος, γιατί θες να είσαι δεύτερος? Βρες κάποιαν που να είναι αδελεύθερη όπως εσύ να φτιάξεις τη ζωή σου. Και μου λέει μια φίλη μου, πας καλά. Αυτός είναι ωραίος. Άλλες θα το έκανα για να ανέβω ψυχολογικά. Της λέω εγώ, ωραία η φίλη σου, ωραία τύπησα η φίλη σου. Εκεί ήθελα να καταλήξω, λέει. Να κάνεις ένα vlog που να λέει για την παντρεμένη που μπαίνει σε σχέση για να ανέβει. Όσο για τη φίλη μου, έχει άλλα μυαλά από μένα. Οι περισσότερες παντρεμένες, θέλω να σε ενημερώσω, πως δεν το έχουν για κάτι σοβαρό. Η απιστία για να ανέβεις εσύ και να σκοτώσεις εντός εγώ τον άλλον ψυχολογικά. Πώς να ζεις μετά? Πώς ζουν μετά, ρε φίλε, ρε φίλη? Με αυτή την κοπέλα έχουμε αρκετά κοινά, έχουμε γνωριστεί προσωπικά και έχουμε και αρκετές, νομίζω οι αρχές και αξίες μας είναι κοινές. Της λέω, γνωρίζεις πολλές που το κάνουν αυτό για να ανέβουν ψυχολογικά? Βλέπω πολλές. Και από γνωστές μου και από αυτά που ακούω. Η μια γκόμενο, η άλλη γκόμενο. Είτε είναι παντρεμένος και ογκόμενος, είτε ελεύθερος. Εδώ μου λέει, στην περιοχή που μένει δηλαδή φίλη, επικρατεί λέξη σπόνσορας, αν ογκόμενος δίνει και λεφτά. Τις περισσότερες φορές δίνει, μου γράφει. Της λέω, σοβαρά, πώς δίνει, αγοράζει υπηρεσίες? Εγώ είμαι άσχετη, άσχετη. Ναι, σου λέει άλλη, αφού θα τον έχω να μου δίνει. Μια εδώ που γνωρίζω, η οποία έχει επιχείρηση, με το σύζυγο της δεν έχει συνεννόηση. Έχει τον σπόνσορα που είναι τρελά ερωτευμένος με αυτή. Είναι και ωραία αυτή πραγματικά. Όλες είμαστε ωραίες πραγματικά. Κόρη, τι λες? Και μιλάει μαζί του για τη δουλειά. Τόσα θέλω, εκεί χρωστάω και αυτός δίνει. Μια άλλη γνωστή μου χώρισε με 2 παιδιά. Οκ, ήταν κακοποιητικός ο προσύζυγος. Και τα έχει με κάποιον με λεφτά εδώ και 3 χρόνια. Αυτή είναι 32 και αυτός 46. Τον έχει γιατί δεν έχει έννοια για τα έξοδα, τα πληρώνει όλα αυτός. Τον είχε εγκόμενο από πριν χωρίσει. Το γνώρισε αρκετό καιρό πρωτού χωρίσει τον κύριο. Κυρία και κύριος, κεφαλαία και 2. Η άλλη με 3 παιδιά, παντρεμένη, γνωστή μου από κάπου αλλού, βρήκε άλλον εδώ και χρόνια και της παρέχει το χρήμα για να αγοράζει μάρκες. Ο σύζυγος βιτρίνα. Και λέει αυτή, καλά, αυτός πάει και ψέλνει, εγώ αυτό θα περιμένω, άκου να δεις. Της λέω, εντάξει, να το κάνω ένα vlog, να το πω, να ακούσει και ο κόσμος, να ακούσω και εγώ τι θα πει ο κόσμος. Τι συμβαίνει, μου λες όμως, μου λέει, ξέρεις εσύ, κάνε το vlog όπως ξέρεις. Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που αυτή η παντρεμένη έχει ερωτευτεί τον κόμενο στα αλήθεια? Έχω μια γνωστή άλλη. Αυτός ούτε λεφτά δεν έχει. Ή λεφτά θα έχει, ερωτεύσιμο θα είναι, ένα από τα 2. Λέω τώρα. Υπάλληλος είναι ο άνθρωπος, ερωτευμένη φουλ μαζί του, εκεί είναι μπέρδεμα. Ο πνευματικός μου μου είπε να κάνω πολύ προσευχή γιατί ο περίγυρος μου δεν είναι καλός. Χαχαχα. Λέω γέροντα, η κοινωνία γενικότερα δεν είναι οκ. Στα λέω γιατί είσαι κόρη ιερέα και καταλαβαίνεις και εμάς της εκκλησίας. Έχεις το πακέτο, γι' αυτό σ' αγαπάμε. Λοιπόν, μην με παρεξηγήσετε που είμαι αύγαλτη. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι δεν γνωρίζω και πολλά από αυτά τα περιστατικά. Δεν έχω πολλές τέτοιες ιστορίες υπόψη μου, στις οποίες παντρεμένες γυναίκες να κάνουν εξωσυζυγική σχέση
πρώτον για να ανέβουν ψυχολογικά κάποιες και κάποιες άλλες για να ανέβουν και οικονομικά. Έχω διαβάσει πολλές ιστορίες που μου έχετε στείλει εδώ στο κανάλι για γυναίκες παντρεμένες, οι οποίες δεν περνούν καλά στο γάμο τους, οι οποίες δεν έχουν χωρίσει για το χύψη λόγο και έτυχε να αγαπήσουν αλλού έναν άλλο άνδρα. Όπως την τελευταία περίπτωση που μου γράψει η φίλη, αυτή η οποία ερωτεύτηκε τον άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι, έχει ούτε χρήματα ούτε τίποτα και δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτό όμως, αυτή όμως τη μόδα, αυτό το trend, δεν το γνώριζα ότι υπήρχε σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, να συμβουλεύει η μια φίλη την άλλη, ωραίος είναι αυτός που σου την έπεσε. Γιατί δεν κάνεις κάτι μαζί του να ανέβεις ψυχολογικά? Γιατί δεν απατάς εν ψυχρό το σύζυγό σου για να νιώσεις εσύ καλύτερα? Έχει δίκιο ο γέροντας, ο πνευματικός, τον οποίο εξομολογείται η κοπέλα που της λέει να προσέχεις γιατί ο περίγυρος σου δεν είναι καλός. Και έχει δίκιο και η κοπέλα που του λέει η κοινωνία δεν είναι καλή γέροντα. Εντάξει, εγώ είμαι κόρη ιερέως, υπήρξα πάρα πολύ θρήσκα, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι εδώ στο κανάλι πλέον δεν είμαι όπως ήμουνα πριν. Εξακολουθώ όμως να έχω αρχές και αξίες και πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να χρησιμοποιούμε τους άλλους ανθρώπους. Γιατί περί χρησιμοποίησης πρόκειται. Συγγνώμη, αλλά έχω την εντύπωση ότι μόνο τιμή δεν περιποιεί για οποιοδήποτε γυναίκα το να χρησιμοποιεί τον οποιονδήποτε άνθρωπο, όπως για οποιοδήποτε άνδρα δεν περιποιεί τιμή, δεν είναι ένδειξη τιμής και εντιμότητας να χρησιμοποιεί τις γυναίκες, έτσι και για τις γυναίκες δεν είναι ένδειξη τιμής και εντιμότητας να χρησιμοποιούν τους άνδρες. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια από τα προηγούμενα βίντεο που είχαμε ανεβάσει για τους παντρεμένους που κάνουν σχέσεις με ελεύθερες ή χωρισμένες ή άλλες παντρεμένες, κάποιοι φίλοι άνδρες σχολίασαν γιατί δεν λες και για τις γυναίκες. Τώρα που μου δόθηκε αφορμή, λέω και για τις γυναίκες. Καταδικάζω πάραφτα τη στάση αυτή. Δεν δικαιολογούμαστε να έχουμε αυτή τη στάση. Όσοι άνδρες και αν μας έχουν πονέσει, όσοι άνδρες και αν μας έχουν ενοχλήσει ή αν μας έχουν πληγώσει, δεν δικαιολογούμαστε ούτε να πατάμε το σύζυγό μας, ούτε να χρησιμοποιούμε κάποιον άλλον για να ανέβουμε ψυχολογικά, ούτε να χρησιμοποιούμε κάποιον άλλον για να ανέβουμε οικονομικά. Είναι ντροπή. Είναι έλλειψη αυτοεκτίμησης αυτό το πράγμα. Είναι έλλειψη φιλότιμου. Είναι έλλειψη ανθρωπιάς. Θα μου πείτε, είσαι ψυχολόγος εσύ, γιατί μιλάς για φιλότιμο, γιατί μιλάς για καλοσύνη, γιατί μιλάς για ανθρωπιά, γιατί εκτός από ψυχολόγος είμαι και άνθρωπος. Και εδώ στο κανάλι μας τα θέματα μας είναι, έχουν και ή θέλουμε να έχουν και μια πνευματική διάσταση. Πώς μπορώ να ζω με τον εαυτό μου όταν εν γνώση μου χρησιμοποιώ άλλους ανθρώπους? Πώς μπορώ να αντέξω τον εαυτό μου? Αυτό που ρώτησε η φίλη μου. Πώς μπορούν να ζήσουν με τον εαυτό τους, ρε φίλοι? Πώς μπορούν να πάνε το βράδυ να κοιμηθούν και να είναι ξέγνιαστες οι γυναίκες αυτές? Πώς μπορούν? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί εγώ προσωπικά έχω την εντύπωση πως δεν θα μπορούσα. Και είναι από τα πράγματα που μπορώ απερίφραστα να πω ότι δεν θα τα έκανα. Ότι δεν τα έκανα σίγουρα, αλλά ότι και είναι πολύ πιθανό να μην τα κάνω. Γιατί λέω συνήθως, shit happens, life happens, ποτέ μιλες ποτέ, κάτι μπορεί να το κάνεις. Αυτό όμως, να λες, με φλερτάρει ένας άνδρας, ενώ εγώ είμαι παντρεμένη με άλλον άνδρα, έχω σχέση με άλλον άνδρα. Και επειδή είναι ωραίος άνδρας, ας κάνω μαζί του κάτι στα πεταχτά, να ανέβει η αυτοπεποίθησή μου. Για μένα αυτό το πράγμα είναι απάνθρωπο. Και για τον άνθρωπο που είμαι παντρεμένη μαζί του, έχω σχέση μαζί του που θα τον απατήσω, αλλά και για τον άλλο που θα τον χρησιμοποιήσω σαν ένα εξάρτημα. Δεν μας αρέσει που οι άνδρες χρησιμοποιούν τις γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα και ως εξαρτήματα. Δεν θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα με το να χρησιμοποιούμε εμείς τους άνδρες με παρόμοιο τρόπο. Δεν ξέρω πόσες γυναίκες το κάνουν αυτό το πράγμα και αν αποτελεί όντως μάστιγα στην εποχή μας. Πραγματικά σοκαρίστηκα πόσα μου γράψε φίλη. Είναι μια κοπέλα που είναι νεότερη από μένα, καμιά δεκαετία περίπου, η οποία ζει σε μια περιοχή διαφορετική από αυτήν στην οποία ζω εγώ ή στην οποία ζούσα εγώ προηγουμένως, και δεν έχω κανέναν λόγο να πιστέψω ότι λέει ψέματα. Κανένα απολύτως λόγο δεν έχω να πιστέψω γι' αυτό. Είναι άνθρωπος έμπιστος και έντιμος. Πιστεύω ότι αυτά τα περιστατικά στα οποία έχει αναφερθεί συμβαίνουν. Εκείνα τα περιστατικά στα οποία ήμουν συνηθισμένη να ακούω μέχρι τώρα είναι το τελευταίο που έχει πει. Μια γυναίκα παντρεμένη, μην περνάει καλά στο γάμο της, να ερωτευτεί κάποιον άλλον, να αγαπήσει κάποιον άλλον που να μην είναι ούτε πιο ωραίος από τον άνδρα της, ούτε χρήματα να έχει να της δώσει οτιδήποτε. Να είναι θέμα ερωτικής σχέσης, να είναι θέμα
ερωτικού συναισθήματος και εκεί να μπερδευτεί και να καλείται να πάρει απόφαση αν θα χωρίσει από τον άντρα της και θα μείνει με το φίλο ή αν θα χωρίσει από το φίλο και θα μείνει με τον άντρα της ή αν θα χωρίσει και από τους δυο και θα κάνει ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα για οποιοδήποτε άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, για οποιονδήποτε άνθρωπο που έχει οποιοδήποτε ερωτικό προσανατολισμό, είτε ετεροφιλόφιλο, είτε ομοφιλόφιλο, είτε αμφιφιλόφιλο, οποιοδήποτε άλλο ερωτικό προσανατολισμό έχει, δεν είναι καλή ιδέα να κάνει τέτοιου είδους πράξεις οι οποίες συνιστούν πλήρη εγωκεντρισμό και απαξίωση του ιδίου του συναισθήματος του έρωτα, της ιδίας της ερωτικής πράξης και των ανθρωπίνων σχέσεων γενικότερα. Μία ερωτική σχέση, ένας γάμος, στη δικιά μας κουλτούρα, είναι αντιληπτός ως μία υπόσχεση δύο ανθρώπων που βγαίνει από μέσα τους, βγαίνει επειδή το νιώθουν, μία υπόσχευση και μία δέσμευση να πορευτούν μαζί στη ζωή και στις δύσκολες μέρες και στις εύκολες μέρες. Δεν είναι κάτι που ταιριάζει με το θεσμό του γάμου ή το θεσμό του ρομαντικού έρωτα να είμαι σε ένα γάμο και παράλληλα να παίρνω ερωτική επιβεβαίωση από ανθρώπους έξω από το γάμο μου ή να παίρνω οικονομική ενίσχυση από ανθρώπους έξω από το γάμο. Δεν θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι κάνουμε για γάμο. Κάποιοι από εμάς δεν κάνουμε για γάμο και καλά κάνουμε να μην παντρευόμαστε, να είμαστε μόνοι μας και αν θέλουμε ερωτική επιβεβαίωση από σχέσεις στα πεταχτά, να πάμε να δοκιμάσουμε να την πάρουμε την ερωτική επιβεβαίωση από σχέσεις στα πεταχτά, αν όντως θα την πάρουμε. Γιατί υπάρχει και άλλη παράμετρος. Έχω το σιγουράκι μου, έχω τον άντρα μου, τον φίλο μου, έχω το σιγουράκι μου εκεί πέρα που ξέρω ότι θα με αγκαλιάσει, θα με στηρίξει, θα είναι εκεί για μένα, θα υπάρχει, επειδή δεν γνωρίζει τα δικά μου νυχτοπερπατήματα ή απογευματοπερπατήματα ή πρωινοπερπατήματα, δεν γνωρίζει ότι εγώ πάω με άλλον ή με άλλους και παίζω και από ασφάλεια το παιχνίδι του φλερτ, έρχεται και μου κολλάει κάποιος ωραίος, πάω και περνάω καλά. Δεν έχω και μια θα με θέλει, δεν θα με θέλει αυτός, θα δημιουργηθεί σχέση ή όχι, γιατί εγώ έχω κανονισμένη την πλευρά μου και προχωρώ με τη ζωή μου. Κατά τη γνώμη μου, μια τέτοια πρακτική δείχνει διαμερεσματοποίηση του μυαλού των ανθρώπων που την ακολουθούν και είναι οι λεγόμενοι παίχτες και παίχτριες. Η φίλη ξεκάθαρα μιλά για παίχτριες, εκτός από την τελευταία περίπτωση που έχει πει. Παίχτριες που παίζουν με τα συναισθήματα των ανθρώπων. Βάζουν σε κουτάκια στο μυαλό τους, εδώ είναι ο σύζυγός μου, εδώ είναι το αμόρι μου, εδώ είναι ο σπόνσορας μου, εδώ είναι τα παιδιά μου, εδώ είναι η πεθερά μου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Άνθρωποι οι οποίοι αποφεύγουν συνειδητά τη συζήτηση, την ειλικρινή με τον εαυτό τους, την ειλικρινή επικοινωνία με τους ανθρώπους γύρω τους, που τους κοροϊδεύουν όλους και στην ουσία στο τέλος της μέρας κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Δεν μπορείς να έχεις μια πλήρη ζωή, μια γεμάτη ζωή που να σε γεμίζει συναισθηματικά, ψυχικά, πνευματικά, όταν λες ένα σωρό ψέματα και όταν καταχράσαι τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων ή τις επιθυμίες ή τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων και όταν τις συμφωνίες που κάνεις με τους άλλους ανθρώπους δεν τις τηρείς. Εάν υπάρχει κάποια γυναίκα που παρακολουθεί αυτό το βίντεο, μπορεί να φτιάξει ένα ψευδώνυμο. Ένα ψευδώνυμο για να σχολιάσει, αν για πει το όνομά της, η οποία είναι παντρεμένη και πηγαίνει με άλλους άνδρες για να ανέβει η ψυχολογία της ή πηγαίνει με άλλους άνδρες για να ανέβει η οικονομική της κατάσταση και νιώθει όμορφα και είναι ευτυχισμένη κάνοντας αυτό το πράγμα, να μας το γράψει στα σχόλια. Να μας το γράψει πώς το νιώθει και πώς το βιώνει. Εγώ έχω τη γνώμη ότι δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος ένας άνθρωπος όταν είναι διαμελισμένη η ζωή του, διαμελισμένη η προσοχή του. Όταν χρειάζεται να έχει έγνοια συνέχεια τι να πει στον έναν, τι να πει στον άλλον, τι να πει στον παράλληλο. Όταν δεν μπορεί να έχει μια ειλικρινή ανοιχτή επικοινωνία ούτε με τον άντρα της, ούτε με τον κόμενο της, ούτε με τα παιδιά της. Λες σε όλους ψέματα όταν κάνεις μια τέτοια ζωή. Σε όλους λες ψέματα. Μπορεί να λες τα ψέματα, να λες αλήθεια στη φίλη σου. Ξέρεις, πάω και με τον γείτονα, πάω και με τον παρακάτω ή με τον άντρα μου βαρέθηκα και βρήκα ένα σπόνσορα ή βρήκα ένα που μου ανεβάζει την ψυχολογία, μπορείς στη φίλη σου να μπορείς να πεις την αλήθεια. Λες όμως όλη την αλήθεια στη φίλη σου. Λες στη φίλη σου, απαντάς στη φίλη σου την ερώτηση αν κοιμάσαι καλά το βράδυ.
αν είσαι καλά με τον εαυτό σου. Μήπως έχεις άγχος αδιάγνωστο. Μήπως έχεις φοβίες που δεν ξέρεις γιατί τις έχεις. Μήπως παθαίνεις κρίσεις πανικού. Μήπως έχοντας μια τέτοια ζωή μπορεί να έχεις κάποια ψυχοσωματικά συμπτώματα τα οποία να μην ξέρεις από πού έρχονται και να είναι από τα αποθυμένα συναισθήματα ενοχής, ενοχών και τύψεων που έχεις. Εδώ να ξεκαθαρίσω ότι όποιος έχει κρίσεις πανικού, οι φοβίες ή οποιοδήποτε άλλο ψυχολογικό σύμπτωμα δεν σημαίνει ότι είναι, το έχει αυτό επειδή απατά το σύντροφό του ή το σύντροφό της κλπ. Απλώς λέω όταν ζούμε σε πλήρη απόσταση από τον εαυτό μας, όταν λέμε ψέματα στον εαυτό μας, στο τέρι μας και σε οποιοδήποτε άλλο, τότε δεν μπορούμε να νιώσουμε γεμάτοι και ευτυχισμένοι. Τη ψυχολογία μας θα την ανεβάσουμε εμείς, την οικονομία μας θα την ανεβάσουμε εμείς, στο χέρι μας είναι. Στο χέρι μας είναι να νιώθουμε καλύτερα ψυχολογικά και να φτιάξουμε ακόμη και την οικονομική μας κατάσταση. Με σκληρή δουλειά, ναι. Οι εύκολοι δρόμοι, οι εύκολες λύσεις συνήθως είναι και επέσχυντες από τη μια και από την άλλη δεν φέρνουν το αιτούμενο αποτέλεσμα. Περισσότερα γι' αυτό το θέμα του απόψινου vlog που ανεβαίνει το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 στο βραδινό vlog. Να συζητήσουμε εκεί πέρα ανοιχτά για αυτό το θέμα. Φιλιά!